εδώ από την Θεσσαλονίκη, ο οποίος πήρε μια πρωτοβουλία, θυμωμένος και εκείνος, αγανακτισμένος, αλλά αγανακτισμένος, και όχι μόνο, αγανακτισμένος από την άλλη πλευρά του ποταμού, λέει. Ο οποίος καλεί όλες όλους εσάς, χωρίς να βάλετε χρήματα από την τσέπη σας, οι οποίοι είχατε προβληματάκια ή έχετε αγανακτήσει και εσείς με την εταιρεία ίδρυψης αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, να προβείτε σε μια διαδικασία δικαστικώς και να αναζητηθούν οι υπεύθυνοι και να πληρώσουν το κόστος, όποιο και είναι αυτό. Καλημέρα καταρχάς. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα αγαπητέ Δένια. Δεν είναι θέμα τόσο χρηματικό. Ηθικό είναι. Έτσι. Είναι θέμα ότι κάποια στιγμή πρέπει να σκοτώνουμε από τους καναπέδες και όλες αυτές που έχουμε βάλει και τους χρησιμοποιούμε, να τους δείξουμε ότι δεν μπορούν να παίζουν πια μαζί μας. Είμαστε μια πόλη που έμεινε 6 μήνες χωρίς αεροδρόμιο και δεν σκοθήκαμε από την καρέκλα μας. Μια πόλη που ένα χρόνο δεν έχει αστικές συγκοινωνίες, 6 μέρες δεν έχει νερό, σε λίγο δεν θα έχει και όνομα. Κάποια στιγμή σκονόμαστε. Αποφασίσαμε λοιπόν από το γραφείο. Η εταιρεία μου έχει 20 δικηγόρους. Στην αγωγή έτσι κι αλλιώς θα την κάναμε. Για λόγους ηθικής τάξεως. Δεν με νοιάζει αν θα πάρουμε 100, 200, 300, 500 ευρώ. Το κάνουμε για λόγους ηθικής τάξεως. Ναι, για να τους πονέσει. Να ρωτήσω κάτι, γιατί το έλεγα το πρωί. Για μένα αυτό το οποίο δεν έχω κάνει την έρευνα, ως αγελάς παρενέβη, αλλά αυτό το οποίο είναι μεμπτό, είναι ο τρόπος διαχείρισης επικοινωνιακά ή στην βάση της ενημέρωσης του κοινού. Δηλαδή, οι ζημιές, αγαπητέ μου. Κύριε Αποστολή, γίνονται και στο σπίτι και στη δουλειά και παντού. Θα σπάσει ένα σωλήνα, θα σπάσει ένα πλακάκι, θα όχι, επέτρεψε πάρει με να διαφωνήσω. Το θέμα είναι, μπορεί η ζημιά να ήταν πολύ μεγαλύτερη από όσο οι ίδιοι είχαν αντιληφθεί. Επέτρεψε με να διαφωνήσω. Ακούω. Εάν και στο σπίτι σου σπάσει σωλήνα και κάνει τον από κάτω σου χάλια και τρέχουν τα νερά, έχεις υποχρέωση να τον αποζημιώσει. Διότι αν εσύ δεν έλαβες τα κατάλληλα μέτρα συντήρησης του σπιτιού σου, των σωληνώσεων σου ή των αποχετεύσεών σου, διότι όλα αυτά έχουν μια διάρκεια ζωής και πρέπει να συντηρούν. Έχεις ευθύνη. Εδώ μαθαίνουμε ότι είναι ένας αγωγός 30 ετών, ο οποίος έμεινε ασυντήρητος. Και η ΑΘΜ παρουσιάζει και κέρδη προφόρων 37 εκατομμύρια. Τα οποία μπορούσε να τα επενδύσει, να μην έχει κέρδη. Θα σου πει η νυν διοίκηση, φταίει η προηγούμενη διοίκηση, η παραπροηγούμενη διοίκηση, η πιο προηγούμενη διοίκηση. Παραλάβαμε καμένους αγωγούς, σπασμένους αγωγούς, σκουριασμένους αγωγούς. Εγώ δεν στρέφομαι προσωπικά κατά της δικής σας και ούτε με ενδιαφέρει. Εγώ στρέφομαι κατά της ΕΙΑΤ, η οποία είναι ένα νομικό πρόσωπο, ένα ζωντανό οργανισμό και δεν με ενδιαφέρει αν ευθύνη αυτή τη διοίκηση ή τη άλλη. Ποσός με ενδιαφέρει. Εγώ ξέρω ότι έχω μια ΕΙΑΤ την οποία χρυσοπληρώνω και 6 μήνες μου έκανε το βασανιστήριο της σταγόνας. Τώρα αυτή την αγωγή εμείς έτσι κι αλλιώς θα την εγείραμε. Άρα όποιος θέλει τι κάνει. Και επειδή στην πόλη που μας αναδεικνύει, είτε είσαι δημοσιογράφος, είτε δικηγόρος, είτε γιατρός, οφείλουμε ένα μέρος να τους το ανταποδίδουμε. Έτσι. Είπα, ελάτε μαζί μου χωρίς κόστος. Δεν με νοιάζει το κόστος. Με νοιάζει η καθολική μαζική λαϊκή αντίδραση. Τι πρέπει να κάνει κάποιος να περάσει διαζώσεις, γίνεται αυτό, πρέπει να έρθει να υπογράψει όχι, κάτι. Κοιτάξτε, εγώ σήμερα ή αύριο θα κοινοποιήσω στο διαδίκτυο μια φόρμα με τα ονοματεπώνυμα του καθενός, με τι έχει πληρώσει, τι ζημιές, πόσα άτομα είναι, αν είχαν ανήλικα, αν είχαν αμαία, αυτά για τα νοικοκυριά. Για τις επιχειρήσεις θα ακολουθεί διαφορετικός δρόμος. Υπάρχουν φούρνοι που δεν έβγαλαν ψωμί, καφετέρειες και κομμωτήρια που δεν δούλεψαν. Η ζημία τους φαίνεται εύκολα. Βλέπεις τη διαφορά μιας εβδομάδας στα ζήτα συσταμιακές τους μηχανές, την απότομη κάθοδο και βγαίνει η ζημιά απευθείας. Όλα αυτά η ΕΑΣ πρέπει να τα πληρώσει. Και να κάνω και μια διάψευση, έτσι. Αυτά που λέει ο ΣΚΑΙ, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και ορισμένη δημοσιογράφη στην Αθήνα, ότι η έκρηξη στον αγωγό της Αραβισσού οφείλεται σε θαμμένο μπαζούκα του Σαβίδη, είναι ψέμα. Διότι πρέπει να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Πάλι. Λοιπόν, οφείλεται. Κάθομαι και εγώ και σου λέω τι μου λέει τώρα, μπαζούκας. Οφείλεται στην αμελή συντήρηση των αγωγών. Πρώτον, και στην ανικανότητα να διαχειριστούν τα αποθέματα του νερού που είχαν. Διότι δεν μπορούν να απαντήσουν, μίλησα και με τους δημάρχους. Δεν πλην μπουτάρει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ενώ το 30% του νερού που χρησιμοποιούμε
είναι από την Αραβισό και το 70 από άλλες δύο τρίσεις και από πώς δεν έφτασε το 70, το είπε αντιπρόεδρος η Άθη. Γιατί το 70% ναι, ναι. Δεν κάνανε αυτή τη διαχείριση ώστε να μας δείψει μόνο το 30% από το νερό. Εντάξει, εδώ πρόκειται περί ανικανότητος. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ μου κύριε. Πού τηλεφωνεί ο κόσμος, πώς θα επικοινωνεί μαζί σας? Θα το δει στο διαδίκτυο, τις φόρμες που πρέπει να συμπληρώσει. Θα μου τις στείλουν ηλεκτρονικά, γιατί δεν θέλω να παιδεύονται ούτε να χάνουν χρόνο. Και για ένα άλλο λόγο, ξέρεις, το να προσφύγεις στη δικαιοσύνη σήμερα είναι ακριβώς σπόρο. Δηλαδή το τέτοιο, το πώς το λένε τον Υπουργό των Οικονομικών, τον... Το τσακαλωτό. Το τσακαλωτόσιμο για να προσφύγει στη δικαιοσύνη πολλές φορές είναι πιο ακριβό και κοστίζει πιο πολύ από το δίκιο που θα διεκδικήσεις. Είναι αφάνταστο πια δαπανηρό το να προσφεύγεις στη δικαιοσύνη. Γι' αυτό λοιπόν εγώ ως προσφορά στους συμπολίτες με ένα τσακαλωτόσιμο μιας αγωγής θα τους βάλω όλους ώστε να μην πληρώσουν δραχμή και σε αυτό το κράτος. Μάλιστα. Και θέλω να κλείσω με τούτο. Είμαστε μια πόλη που ήταν 6 μήνες χωρίς αεροδρόμιο. 1 χρόνο χωρίς συγκοινωνίες. 6 μέρες χωρίς νερό. Σε λίγο θα μείνουμε και χωρίς όνομα. Απορώ τι άλλο θα μας συμβεί και πώς ο Πρωθυπουργός θα έρχεται εδώ να μας μιλάει για περιφερειακή ανάπτυξη την ώρα που μια πόλη διψάει. Εγώ έχω ονομασία άμα μας πάρουν το άλλο. Αντί για Θεσσαλόν. Ιβάν Γκραντ. Πώς λες Λένιν Γκραντ, Στάλιν Γκραντ. Εγώ ζήτησα από τον Ιβάν από το διαδίκτυο να φέρει νερό από το Ροστόφ. Εάν το έφτιανε από την πρώτη στιγμή θα έρχονταν πιο γρήγορα. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Γεια σου. Focus 103,6.